Τώρα καλωσορίζω επισήμως τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάση Μαμάκο. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Πέρασαν σαν νερό αυτοί οι 9 μήνες ή ήταν επειδή στην πολιτική, όπως και στις πολυάσχολες ζωές των busy ανθρώπων, όλα διωγγώνονται. Δηλαδή καμιά φορά κάνεις κάτι το πρωί και όταν φτάνει απόγευμα νομίζεις ότι το έχεις κάνει, το έχεις πει την προηγούμενη μέρα. Άρα ήταν μακρύς αυτός ο δρόμος ή ήταν σύντομος? Ο χρόνος είναι σχετικός. Διαστέλλεται όμως. Και συστέλλεται πολλές φορές. Οπότε αυτό το αίσθημα που αναφέρατε μόλις, το περιγράψατε με πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο, να φαίνεται ότι κάτι έγινε χθες ενώ έχει περάσει αρκετό διάστημα ή το αντίστροφο, ισχύει και στη δική μας περίπτωση. Είναι τόσο έντονη η καθημερινότητά μας που δεν καταλαβαίνεις πώς περνά ο καιρός. Οπότε είναι στιγμές που νιώθεις ότι έχει περάσει πολύ γρήγορα αυτό το εννιάμινο, είναι στιγμές που νιώθεις ότι έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη του και σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν και τη ζωή του. Τι σας σημάδεψε, λέτε για αυτή τη διαδρομή μέχρι να αναλάβετε? Μέχρι να αναλάβουμε και κυρίως το ότι πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Και δεν μπορεί να πει κανείς πολλά όταν συνειδητοποιεί. Η επέτειος της εκλογής σας είναι την Τρίτη. Όχι, εγώ είχα την ευτυχία να εκλεγώ από την πρώτη Κυριακή. Α, σωστά, βέβαια, στις 8 Οκτωβρίου. Ναι, έχετε δίκιο. Και δεν ήταν μόνο το μέτρο, ήταν ένα ποσοστό πάνω από 51%. Ναι. Και είναι σημαντικό να διαπιστώνει κανείς ότι ένα συντριπτικό ποσοστό των συμπολιτών του δείχνει την εμπιστοσύνη του με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια στιγμή με το αίσθημα της χαράς, της ανθρώπινης ικανοποίησης, συνειδητοποιείς και το μέγεθος της εμπιστοσύνης που εμπεριέχει αυτή η ψήφος και προσγειώνεσαι στην υποχρέωση να φανείς αντάξιος και να ανταποκριθείς στην προσδοκία του κόσμου. Γιατί αυτό ακριβώς έγινε και στη δική μας περίπτωση. Η πλειοψηφία των Λαρισαίων εξέφρασε την προσδοκία για μια αλλαγή στην πόλη, για ένα καλύτερο αύριο στο Δήμο μας, για μια Λάρισα που μας αξίζει, που ήταν και είναι και η ονομασία του συνδυασμού μας. Και νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση, βρισκόμαστε στην κατεύθυνση αυτή, με το πρόγραμμα το οποίο εμπιστεύθηκε ο Λαρισαίος, η πλειοψηφία των Λαρισαίων μάλλον για να είμαι πιο ακριβής. Και το δεύτερο σημείο που θέλω να σημειώσω είναι ότι μπορεί αυτό το ποσοστό, το 51%, να αποτελεί ίσως και ρεκόρ για τις δημοτικές εκλογές στη μεταπολιτευτική Λάρισα, σε καμία όμως περίπτωση δεν αποτελεί λευκή επιταγή για το συνδυασμό μας. Σήμερα δεν υπάρχουν λευκές επιταγές, υπάρχει απέρτηση για έργο, για προσπάθεια, για επίλυση των προβλημάτων. Λοιπόν, στο ντοκιμαντέρ που έκανε η TRT για τον ένα χρόνο από τον Ντάνιελ και είχατε ερωτηθεί από την Άννα Τσιακτάκη αν θεωρείτε ότι συνέβαλε στη νίκη σας η καταστροφή που είχε συντελεστεί ένα μήνα πριν, είπατε πως σε καμιά περίπτωση, γιατί έτσι κι αλλιώς πολύ παραγωγικά κάποιος ψηφίζει. Συνέβη ό,τι συνέβη, προέκυψε το αποτέλεσμα των εκλογών και σε αυτό το άχαρο διάστημα, έτσι είναι ο νόμος, δηλαδή εκλέγεσαι τον Οκτώβριο, τώρα που ξαναγύρισαν Οκτώβριο οι εκλογές, γιατί παλιά είχαν μεταφερθεί Μάιο, μέχρι να αναλάβεις μεσολαβούν 2,5-3 μήνες. Είχατε μια συνεργασία με τον κύριο Καλογιάννη, με την τότε Δημοτική Αρχή, για το πώς θα διαχειριστεί, γιατί η κύρια μέρημνα τότε ήταν αυτή, δεν ήταν ποιο έργο θα σταματήσει και ποιο θα προχωρήσει, ήταν η διαχείριση της μεγάλης πληγής που είχε ανοίξει και στην Λάρισα. Υπήρξαν θέματα στα οποία υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία και επαφή, υπήρξαν και ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε σίγουρα να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία προς όφελος της πόλης. Γιατί είναι δεδομένο ότι όλοι μας ασχολούμαστε για να δώσουμε μια λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας, να δρομολογήσουμε έργα που θα βοηθήσουν την πόλη να πάει ένα βήμα παραπάνω, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες. Βοηθήστε με να το καταλάβω. Περιγράφεται ένα περιβάλλον συνεργασίας, αλλά σε κάποια λέτε θέματα σηκωνόταν ένα τείχο. Και θα είμαι συγκεκριμένος. Υπήρξε ένα συγκεκριμένο, ένα σημαντικό. Ξέρετε, τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης εκ των πραγμάτων είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ταλαιπωρημένα.
Υπήρξε λοιπόν ένα σημείο τριβής με την απερχόμενη δημοτική αρχή, όταν δεν υπήρξε η καλύτερη δυνατή συνεργασία στο θέμα του προϋπολογισμού του 2024, τον οποίο ψήφισε η προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά έπρεπε να υλοποιήσει η δικιά μας δημοτική αρχή. Και το γεγονός ότι δεν είχαν εγγραφεί ποσά στον προϋπολογισμό, περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στην ισορροπία του Δήμου την επόμενη περίοδο και τα οποία αναγκαστήκαμε να τα διαχειριστούμε, γιατί προφανώς πρέπει να δώσουμε λύσεις, πρέπει να δώσουμε προοπτική την επόμενη ημέρα και πρέπει να διορθώσουμε λάθη και παραλήψεις και κυρίως να δείξουμε ότι αποφεύγουμε τα ναρκοπαίδια. Γιατί εκτιμώ ότι υπήρχε μια ναρκοθέτηση εκ μέρους της προηγούμενης δημοτικής αρχής στο πώς θα υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός. Στην ουσία, προχωρήσαμε σε μια αναμόρφωση προϋπολογισμού που ήταν ένας νέος προϋπολογισμός για το 2020. Τι παγίδες, όπως εσείς τις περιγράφετε, υπήρξαν στο σχέδιο της προηγούμενης δημοτικής αρχής? Για παράδειγμα, υπήρχαν παραλήψεις σε αντικειμενικές δαπάνες, δαπάνες οι οποίες είναι ανελαστικές, όπως ήταν για παράδειγμα το τέλος ταφής. Είναι ένα τέλος το οποίο είναι άδικο χαράτσι σε βάρος του Δήμου και αφορά την καταβολή εκ μέρους του Δήμου ανάλογα με το ποσοστό τους ενός τέλους ταφής για τα απορρίμματα. Ήταν η αύξηση του εργοδοτικού κόστους, γιατί δόθηκαν αυξήσεις στους υπαλλήλους των Δήμων και καλώς δόθηκαν, αλλά δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη επιχορήγηση από την κεντρική κυβέρνηση για το ύψος της αύξησης αυτής. Αυτές ήταν δύο περιπτώσεις, για παράδειγμα, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί μέσα στον προϋπολογισμό. Επίσης, δεν είχαν προβλεφθεί δαπάνες που είχαν γίνει την περίοδο των πλημμυρών και αφορούσαν παροχές υπηρεσιών, προμηθειών κτλ. Όλα αυτά, σύν το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια ειδικότερα τεχνικά ζητήματα στα οποία δεν είχαμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία και ενημέρωση, δημιούργησε ένα σημείο προστριβής. Μάλιστα. Τώρα μου κάνατε μια γέφυρα για τα οικονομικά, παρότι ήθελα να δω πώς κύλησαν οι πρώτοι μήνες. Εσείς όμως λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ότι και τα μικρά έσοδα που έχει ο Δήμος αξιοποιούνται την ίδια στιγμή. Έχουμε χαμηλή ροή χρήματος από τις υποχρεώσεις της πολιτείας. Αυτό που είπατε, έτσι κι αλλιώς από την περίοδο της κρίσης δεν διορθώθηκαν εντυπωσιακά οι πόροι που κατευθύνονται στην αυτοδιοίκηση από το κεντρικό κράτος. Όπως επίσης υπάρχει και χαμηλή ροή από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάει λέγοντας. Ισχυρίζεστε λοιπόν ότι πήρατε ένα ταμείο που ήταν μείον, ένα ταμείο που ήταν βεβαρημένο ή είχε, εννοώ, υποχρεώσεις δανειακές? Όχι, όχι. Είμαι σαφής. Για άλλατε να δώσουμε τη σωστή διάσταση. Είμαι σαφής. Αυτό που ανέφερα και πριν ήταν ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου. Αφήστε τον προϋπολογισμό. Εγώ λέω για το ταμείο τώρα. Το ταμείο του Δήμου. Φτάνει 1η Ιανουαρίου. Είχε τα χρήματα που έπρεπε να υπάρχουν σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνταν. Δεν έχει κάποια πρόσβαση ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος του Ταμείου του Δήμου. Οι πληρωμές γίνονται από τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, το ότι υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, το ότι υπάρχουν οφειλές που οφείλονται σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ήταν σε κρεμότητα κτλ., είναι κάτι το οποίο το διαχειριζόμαστε. Δεν υπάρχουν χρήματα για να καλυφθούν αυτές οι υποχρεώσεις? Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Δεν υπάρχουν. Λέτε. Γι' αυτό κατά καιρούς η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση βγάζει έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Αυτό όμως που είναι αδιαφυσβήτητο είναι ότι η κυβέρνηση παρακρατά πόρους από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εκτός αυτού, εκτός από την παρακράτηση, υπάρχει και επιπλέον μεταφορά αρμοδιοτήτων, η οποία δεν συνοδεύεται από τους ίδιους πόρους. Σας ανέφερα για παράδειγμα το τέλος ταφής. Σας ανέφερα την αύξηση του μισθολογικού κόστους. Mm-hmm. Δηλαδή, δόθηκαν αυξήσεις. Δεν υπήρξε πρόβλεψη, και λέτε, από την κυβέρνηση για να δοθεί, μεταφέροντας αυτό το βάρος στους Δήμους. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Δημιουργείται ένα ιδιαίτερα ασφιχτικό περιβάλλον για τους Δήμους. Και είναι πολύ σημαντικό ότι, παρόλο που είμαι για πρώτη φορά δήμαρχος, εκλέχτηκα στα ανώτατα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι η ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και η ΕΔΕΙΑ, η αντίστοιχη Ένωση των Δημοτικών Επιχείρησεων Ίδρυψης και Αποχέτευσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνδιαμορφώνεις τις αποφάσεις που αφορούν όλη την αυτοδιοίκηση. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά για όλους τους Δήμους. Δεν είναι μόνο για το Δήμο Λαρισαίων ή μόνο για το Δήμο Βόλου ή το Δήμο Καρδίτσας ή το Δήμο Τρικαίων. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η λύση αφορά κοιτάξτε, όλους. Όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα η Λάρισα. Κάποιος φαντάζεται ότι η Λάρισα, η πόλη του καφέ, για να επιστρέψω και στη μεγάλη διοργάνωση που κάνατε για το καφέ, δεν έχει πολύ καλά ταμεία
από τα τέλη που παίρνει από αυτές τις επιχειρήσεις, εκτός αν είναι μπαταχτσίδες και δεν σας τα αποδίδουν. Αλήθεια, τι άνοιγμα έχετε σε αυτό το πεδίο? Η ίσπραξη των τελών, των εσόδων, γενικά πάσης φύσεως εσόδων που έχουν να κάνουν οι Δήμοι, ακολουθεί τη γενική εικόνα που υπάρχει και στο κεντρικό κράτος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αδυνατούν να πληρώσουν, υπάρχουν άνθρωποι που ενώ μπορούν δεν θέλουν να πληρώσουν ή και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεπείς. Γι' αυτό και τώρα. Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι η πλειοψηφία. Για παράδειγμα, μάλιστα, επειδή αναφέρατε στα ανταποδοτικά τέλη, ενώ υπήρχε μια πρόβλεψη ίσπραξης 19 εκατομμυρίων ευρώ, υπολοιπόμαστε στα 4 εκατομμύρια που δεν έχουν εισπραχθεί για διάφορους λόγους που είναι και τεχνικοί λόγοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αλλάζει ένας πάροχο ρεύματος. Πηγαίνει και ρυθμίζει την οφειλή του. Ο πάροχος ρυθμίζει την οφειλή του ρεύματος. Δεν ενημερώνει έγκαιρα για τα συνεισπρατώμενα όπως είναι τα δημοτικά τέλη, ο δημοτικός φόρος κτλ. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια καθυστέρηση. Άρα δεν σας τα αποδίδουν και οι εταιρείες ενέργειας. Υπάρχουν και εταιρείες που καθυστερούν πάρα πολύ να αποδίδουν τους φόρους. Το άθροισμα της ασυνέπειας εταιριών και επιχειρηματιών είναι τα 4 εκατομμύρια, όχι, όχι, είναι παραπάνω? Είναι τα 4 εκατομμύρια αυτοί που δεν έχουν πληρώσει. Στα οποία βέβαια υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί το ποσό αυτό μετά από μέτρα που λαμβάνουμε κατά των παρόχων, με εξώδικα που υποχρεώνονται να το κάνουν. Μάλιστα. Κάποιοι συμμορφώνονται. Είναι κρίσιμο μέγεθος αυτό. Είναι κρίσιμο μέγεθος, γιατί οι δαπάνες έχουν ένα προγραμματισμό που πρέπει να εξοφληθούν. Ναι. Σκεφτείτε ότι μετά την πάροδο 90 ημερών καθίσταται ληξιπρόδεσμη μια οφειλή. Και να σημειώσουμε βέβαια ότι τα συγκεκριμένα έσοδα, τα συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων πηγαίνει σε συγκεκριμένους σκοπούς. Τα ανταποδοτικά τέλη. Πού κατευθύνονται συνήθως? Αυτά είναι στην καθαριότητα, είναι στο φωτισμό, στις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών που πρέπει να γίνουν. Καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα. Έγινε μεγάλη συζήτηση και σας έγινε κριτική γι' αυτό, για το έσοδο που είχε φέτος το παζάρι. Ναι. Δηλαδή αυτοί που θέλησαν να σας χτυπήσουν είπαν ότι μεσοσταθμικά είχαμε ένα έσοδο που κυμαινόταν από 600 στη χειρότερη χιλιάρικα μέχρι 1 εκατομμύριο στην καλύτερη, και εσείς εξασφαλίσατε χαμηλότερο τίμημα με τη μέθοδο που επιλέξετε για φέτος. Αυτοί που τα μεταφέρουν αυτά προφανώς δεν λένε όλη την αλήθεια, γιατί μπορεί να υπήρξαν την περίοδο του 2007-2006 έσοδα της τάξης των 700.000 ευρώ, γιατί ποτέ δεν υπήρξαν παραπάνω. Ήταν δήμαρχος τότε ο κ. Τζανακούλης, με άλλες εποχές, προ-κρίσης, χωρίς όμως να αναφέρουν ότι στο έσοδο αυτό είναι το μεικτό έσοδο, γιατί υπήρχαν και έξοδα τα οποία αφορούσαν την κατασκευή των παραγκών, των περιπτέρων, να το πούμε απλά, τις δαπάνες του ηλεκτροφωτισμού, της ηλεκτρολογικής σύνδεσης, τις δαπάνες της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, γιατί απασχολούνταν ο Δήμος, το εργατικό προσωπικό του Δήμου. Εμείς φέτος επιλέξαμε έναν άλλον τρόπο. Έναν τρόπο πιο δημιουργικό, που μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη διοργάνωση. Τι επιλέξαμε λοιπόν? Να αναθέσουμε με διαφανή τρόπο, εντελώς διαφανή τρόπο, με μια δημοπρασία, τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης από έναν ανάδοχο. Αυτό τι είχε σαν συνέπεια? Να εξασφαλίσουμε την προκαταβολή όλου του ποσού πριν την έναρξη του παζαριού και καμία επιβάρυνση του Δήμου για κατασκευαστικά, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, για απασχόληση προσωπικού σε υπεροριακή βάση κτλ. Συν το γεγονός βέβαια, το οποίο λησμονάται από πολλούς, ότι φέτος για τους συγκεκριμένους και γνωστούς σε όλους μας λόγους δεν υπήρξε Λούνα Πάρκ, που ήταν ένα επιπλέον έσοδο. Πείτε μου, διευκρινίστε μου κάτι. Η χρησιμοποίηση της λέξης διαφανή και μάλιστα δύο φορές είναι υπαινιγμός για τους προκατόχους σας? Ότι γινόταν τσάτρα πάτρα? Δεν είναι κανένας υπαινιγμός. Αλλά γιατί το είπατε δύο φορές? Γιατί όταν υπάρχει συναλλαγή με μετρητά, όταν υπήρχε μια αδιαφάνεια στον τρόπο επιλογής του τι θα πληρώσει ο καθένας και πότε θα το πληρώσει, όταν υπήρχε ένα πρόβλημα στο ότι ολοκληρώνονταν οι εμποροπανήγυροι και κάποιοι δεν είχαν εξοφλήσει, αυτά ήταν ζητήματα. Μέναν απλήρωτοι ή κάποια υπόλοιπα ή κάποιοι δεν είχαν πληρώσει καθόλου κτλ. Αυτά ήταν μια διαδικασία η οποία έδωσε τροφή για κάποια σχόλια. Εμείς θέλαμε να τα εξαφανίσουμε αυτά, όποια επώνυα υπήρχε. Και επιλέξαμε αυτόν τον διαφανή τρόπο. Μάλιστα. Που έφερε τι ποσό καθαρό στο Ταμείο του Δήμου? Πάνω από 400.000 ευρώ. Μάλιστα. Που πάλι όμως υπολείπεται με αυτό που αν λένε όμως ότι είχαμε και το, αν είχαμε και το Λούνα Πάρκ, θα πηγαίναμε κοντά στα 500 και.
Μάλιστα. Ήταν πάνω από 20 εκατομμύρια. Ωστόσο, ακούτε και την κρίνια που γίνεται μετά τη λήξη του παζαριού, ότι δηλαδή μείναν κατασκευές συσκεπαστοί. Έχει θα φύγουν αυτά. Έχουν φύγει όλα, είναι συσκεπαστοί πεντακάθαροι. Μάλιστα. Είναι πεντακάθαροι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σχεδιασμός υπήρξε αυτούς τους 9 πρώτους μήνες, δηλαδή μέχρι την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, είμαστε αρχές Οκτωβρίου. Γιατί και εκεί γίνεται μια γκρίνια. Ότι ό,τι κι αν είδαμε μέχρι τώρα ήταν η συνέχιση των έργων της προηγούμενης. Καλά, τα πάντα έχουν συνέχεια. Όλα έχουν. Το κράτος έχει συνέχεια, ο Δήμος έχει συνέχεια, ένας οργανισμός έχει συνέχεια. Αλλά θα ξετυλίξουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τα σχέδιά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έτρεχε παράλληλα. Δηλαδή, τρέχαν οι εργολαβίες, αλλά φαντάζομαι υπήρχε μια παράλληλη διαδρομή που γινόταν σχεδιασμός για αυτά που θα δούμε να υλοποιούνται σύντομα, αργότερα, δεν έχει σημασία. Προφανώς και υπάρχει συνέχεια σε κάθε διοίκηση, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, είτε αυτό λέγεται Δήμος, είτε λέγεται εταιρεία, είτε λέγεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι γνωστό. Υπάρχει λοιπόν η αρχική σύλληψη ενός έργου, υπάρχει η μελέτη του έργου, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Στη συνέχεια όμως υπάρχει και η υλοποίησή του. Και πιστέψτε με, αυτό το 9 μήνο διαπίστωσα ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί όταν είσαι στο πεδίο και βλέπεις αυτά που έχουν μελετηθεί επί χάρτου να υλοποιούνται, εκεί ακριβώς διαπιστώνεις ποιες είναι οι δυσκολίες. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε σε πολλές περιπτώσεις από έργα που συνεχίζονται να προχωρήσουμε σε τροποποιήσεις της μελέτης για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη λειτουργικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια και για τα έργα και για τους πολίτες. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία να πούμε είναι ότι δεν έχει σημασία ποιος κάνει το έργο. Σημασία έχει να καταλάβουμε ότι τα έργα αυτά ανήκουν στην πόλη. Εκεί θα μείνουν. Και το ζητούμενο είναι πώς υλοποιούνται αυτά τα έργα. Προφανώς λοιπόν υπάρχουν έργα τα οποία εξελίσσονται από την προηγούμενη περίοδο με τις όποιες δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται πολλά. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί λέτε για τις δυσκολίες. Επειδή ήσασταν στην αντιπολίτευση έτσι, και επικεφαλής της μεγάλης ομάδας, νιώθετε ότι το είχατε παρακάνει σε κάποιες περιπτώσεις με την κριτική για έργο, ότι στην πραγματικότητα είδατε ότι είναι χρήσιμα? Με αστερίσκους καταλαβαίνω ότι και σήμερα το λέτε. Μα ναι, γιατί πολλά από τα έργα που είναι σε εξέλιξη τα ψηφίσαμε και εμείς. Ωστόσο στην πράξη διαπιστώνουμε. Πείτε ένα-δύο παραδείγματα για την οικονομία του χρόνου. Για παράδειγμα, είναι το έργο που γίνεται για την οδό, στην οδό Αιώλου. Εκεί πέρα η μελέτη προέβλεπε να κοπούν 100 δέντρα. Επιλέξαμε να τροποποιήσουμε τη μελέτη για να σώσουμε τα δέντρα αυτά. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στην οδό Ανθίμου Γαζή. Και δεχτήκαμε την κριτική, επειδή υποτίθεται στενεύει ο δρόμος, ο οποίος ήταν στην αρχική μελέτη να γίνει μονής κυκλοφορίας. Αντιλαμβάνομαι την πίεση κάποιων να προβάλλουν αντιπολιτευτικό λόγο. Ωστόσο, εκτιμώ ότι πρέπει να δούμε ποιο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για την πόλη και για τους πολίτες. Προφανώς, οι μελέτες είναι για να τροποποιούνται, στο βαθμό βέβαια που μπορεί να γίνει και αυτό, έτσι, γιατί υπάρχουν χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις, δεν επιτρέπουν τροποποιήσεις. Εμείς παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένο τρόπο, νόμιμο τρόπο, εκεί που επιτρέπεται. Αυτό είναι το σημαντικό να κρατήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, οι τηλεθεατές μας, είστε τσακάλια μεγάλα. Το τρέιλερ που παίζαμε για την σημερινή συνέντευξη έλεγε ότι και εσείς θα βάζετε ερωτήματα, ήδη μου έχουν δώσει δύο ερωτήματα. Εμείς από την πίεση του χρόνου που έχουμε σήμερα ξεχάσαμε να βγάλουμε, κοιτάξτε, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να μας στείλετε mail. Θα δείτε τώρα στην οθόνη το mail μας, το mail της εκπομπής. Και ο άλλος είναι να τηλεφωνήσετε. Γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί και αν με φακελώσετε και πείτε μετά στον δήμαρχο ότι το τάδε mail έστειλε αυτό το κακούλικο ερώτημα, το καχύποπτο. Λοιπόν, τηλεφωνήστε μας. Και αυτά από το τηλέφωνο μας τα δώσατε. Θα σας τα βάλω. Δεν έχει να κάνει με τις ρυθμιζόμενες μπάρες. Θα το δούμε μετά σε σχέση με το κυκλοφοριακό τα πάρκινγκς. Αλλά θυμίζει ένας τηλεθεατής ότι εσείς ήσασταν αντιδήμαρχος οικονομικών επί Τζανακούλη και τότε όταν ήσασταν είχε 800 χιλιάρικα το παζάρι. Μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Το κρατούμε ως ένα στοιχείο ιστορικό. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι ότι είναι άλλο πράγμα τα μεικτά έσοδα και άλλα τα καθαρά έσοδα. Οκ. Λοιπόν,
Βγάλτε μου και την γραμμή την τηλεφωνική και το mail για να τα αξιοποιήσουν οι τηλεθεατές μας. Θα πάω σε διαφημίσεις. Θα δουν οι συνοικίες έργα? Βεβαίως. Ή θα τα απολαμβάνει μόνο το κέντρο? Θα μου πείτε όλοι δεν κατευθύνονται στο κέντρο. Μα για τη δουλειά τους, μα για τον καφέ τους, μα για τα ψώνια, για τη βόλτα τους. Αλλά να δούμε τι θα γίνει και στις συνοικίες. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Εγώ δεν ψάχνω ποτέ να παρκάρω στη Λάρισα. Πάω κατευθείαν στο πάρκινγκ γιατί ξέρω ότι δεν θα βρω. Αλλά πρέπει να το δούμε και αυτό. Σαφώς. Πόσο κάθε πορτοφόλι αντέχει όταν το κάνει κάθε μέρα. Να δούμε το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων σε συνάρτηση με αυτό, τις ρυθμιζόμενες μπάρες που λέει ο τηλεθεατής μας. Βλέπετε που στέλνετε τα ερωτήματά σας ή τηλεφωνήστε, απλώς τηλεφωνήστε και μας τα δίνετε. Έχουμε εξωστρέφεια, έχουμε πολιτισμό, μεγάλη συζήτηση έγινε για να δούμε θα ανθίσει ο πολιτισμός επί των ημερών σας ή θα μείνει στάσιμος. Ερχόμαστε με τον κύριο Θανάση Μαμάκο. Εδώ είμαστε. Χαμογελώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα που είναι to the point και υπάρχουν άλλα που είναι μεν καθημερινότητα για κάποιους ανθρώπους, αλλά αν μείνει χρόνος θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, σας ρώτησα πριν πάμε σε διαφημίσεις, βλέπετε ότι είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Μαμάκος, βλέπετε που τηλεφωνείτε ή που στέλνετε ερωτήματα, αν είστε πιο σύγχρονοι, μας τα χτυπάτε γρήγορα και μας τα στέλνετε στο mail ή τηλεφωνείτε. Θα δουν οι συνοικίες έργα. Θεωρείτε ότι είχαν ξεχαστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, από τις δύο θητείες της προηγούμενης δημοτικής αρχής, οι συνοικίες, και εσείς θα πάτε να κάνετε αυτό που στερήθηκαν, ή υπήρχε μια καλή ισορροπία και πριν? Το γεγονός ότι εξελίσσονται έργα στο κέντρο, τα οποία έχουν δρομολογηθεί, δεν σημαίνει ότι σταματάει ο σχεδιασμός μας για τις στοχευμένες παρεμβάσεις στις συνοικίες και στα χωριά του Δήμου. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και τα χωριά του Δήμου Λαρισαίων είναι Δήμος Λαρισαίων. Το αν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ασχολήθηκε με τις συνοικίες ή τα χωριά είναι κάτι το οποίο το ξέρουν καλύτερα οι κάτοικοι. Η άποψή μου είναι ότι δεν υπήρξε η προσοχή που θα έπρεπε να υπάρξει. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή. Γίνανε μικρότερες παρεμβάσεις από αυτές που αντιστοιχούσαν στις συνοικίες. Ναι, προφανώς έγιναν μικρότερες παρεμβάσεις, στοχευμένες, χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα. Μάλιστα. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εμείς είπαμε ότι θέλουμε, επιδιώκουμε, σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη των συνοικιών και του κέντρου της πόλης. Προφανώς στο κέντρο υλοποιείται αυτό το ΣΒΑΚ, το περιβόητο ΣΒΑΚ, το Σχέδιο Βιώσιμης Συντηρητικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει πολλές παρεμβάσεις, είτε αυτό αφορά οδοστρώματα είτε. Τώρα, κατά ψέματα, θέλω να πω κάτι. Εγώ δεν είμαι αυτοδιοικητικός, ούτε διεκδικώ να είμαι στην πολιτική, αλλά πάντα θα είναι ανισόρροπη η ανάπτυξη του κέντρου με την περιφέρεια. Θέλει άλλου είδου παρεμβάσει. Και στην Ευρώπη. Θέλει άλλου είδου παρεμβάσει στο κέντρο, άλλου είδου παρεμβάσει. Μα πα στι Βρυξέλλε. Το λέω για το ταξίδι που δεν πήγαμε προχθές και το έχω ακόμη. Λοιπόν, πα στι Βρυξέλλε. Δεν μπορεί να είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη του κέντρου σε οποιαδήποτε και ευρωπαϊκή πόλη. Το λέω για το να μην φανταστεί κάποιο. Το ισορροπημένο ότι δεν συνοικία. Πρέπει να το βλέπουμε με ποσοτικούς όρους, με ποιοτικούς όρους. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Είναι άλλο είδος οι παρεμβάσεις που γίνονται στο κέντρο, άλλο είδος οι παρεμβάσεις που γίνονται στις συνοικίες. Και προφανώς από την πρώτη στιγμή αυτό που δώσαμε σαν βάρος στην υλοποίηση των έργων αφορούσε την αποκατάσταση των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Η Λάρισα, το ξέρετε πολύ καλά, υπέστη μεγάλες ζημιές στις υποδομές της από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων που έγιναν κατόπιν πιέσεων προς την κεντρική διοίκηση, ξεκινήσαμε τις αποκαταστάσεις στις περιοχές της Φαλάνης, της Γιάννουλης στις εργατικές κατοικίες, στην περιοχή της Νέας Μύρνης, στο Ατά, στα χωριά του πρώην Δήμου Κοιλάδος, στο Κουλούρι, σε περιοχές που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και υλοποιούνται και αυτή τη στιγμή έργα που έχουν να κάνουν και με την αγροτική οδοποιία. Μάλιστα. Και με άλλου είδους υποδομές. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε κάτι, ζήτησα έγκριση για να το πω στο κινητό. Πάμε ξανά στο κέντρο, εκεί που είναι πια ασφυκτικό το θέμα του πάρκινγκ, όχι τόσο το κυκλοφοριακού, τουλάχιστον εκεί που έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, φαντάζομαι λίγο πολύ τώρα. Υπάρχει πρόντος, είναι υπάρχει το πρόβλημα. Να μην υπάρχει
ότι δεν υπάρχει, αλλά σίγουρα κάποιοι σέβονται κλπ. Λοιπόν, παρακολουθώ και τα μηνύματα. Θέλω να πω κάτι. Αν μεταφέρω και αυτά που μου έρχονται συνέχεια, θα αδικήσουμε το όλο τη συζήτηση για να μείνουμε στο παζάρι, γιατί είναι ένας πολιτικός που διαμαρτύρεται, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να γίνει μια συζήτηση και να μείνει ως απόσταγμα το παζάρι. Θα πάμε και σε όλα και θα τα πούμε. Το παζάρι έγινε. Λοιπόν, τελείωσε. Κυκλοφοριακό. Είμαστε στο κυκλοφοριακό. Να δούμε το σχέδιό σας. Λέει ο τηλεθεατής, μα ο Μαμάκος ήταν αυτός που ακύρωσε τις δυσφυζόμενες μπάρες και δημιούργησε ένα, ας το πούμε, καθεστώς αναρχίας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι κανένας Μαμάκος δεν ακύρωσε τίποτα. Υπήρχε ένα σχέδιο, υπήρχε ένα project με τις βυθιζόμενες μπάρες σε συγκεκριμένα σημεία του κέντρου, το οποίο είχε λήξει τον Μάιο του 2023. Mm-hmm. Χωρίς λοιπόν να υπάρχει ενεργή σύμβαση, ο ανάδοχος συνέχιζε να παρέχει τις υπηρεσίες του, γιατί ο καινούργιος διαγωνισμός ήταν σε στάδιο ελέγχου από το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί υπήρχαν διάφορα σημεία τα οποία έχριζαν διευκρινήσεων. Από εκεί και πέρα, ο Επίτροπος κατέληξε στο να απορρίψει, να κρίνει ως μη νόμιμη τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί, με αποτέλεσμα να πρέπει να περιμένουμε να παρέλθουν όλες οι προθεσμίες για τα 11 μέσα. Και αυτό το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω και τον συμπολίτη μου και όλους τους Λαρισαίους είναι ότι μόλις καταστεί αυτό εφικτό, θα βγάλουμε καινούργιο διαγωνισμό για τις βυθιζόμενες μπάρες. Έχει όμως βρεθεί στο μεσοδιάστημα μια εναλλακτική, ένα άλλο πλάνο για να μην υπάρξει αναρχία. Οι βυθιζόμενες μπάρες είναι ένα κομμάτι που αφορά την ελεγχόμενη πρόσβαση στους πεζοδρόμους της πόλης. Είναι ένα κομμάτι του κυκλοφοριακού προβλήματος. Και προφανώς, από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, η διοικητική, παύλα δικαστική, δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος ανάδοχος να τρέξει την ιστορία αυτή. Οπότε, μόλις ακριβώς ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές, εμείς θα τρέξουμε το διαγωνισμό σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί. Επειδή συνδέεται το θέμα με του κυκλοφοριακού, αλλά και της ασφάλειας των πολιτών που διαβιούν στο κέντρο, και δεν χρειάζεται να μένεις στο κέντρο, πας σε ένα γραφείο, κάτι παθαίνεις, το θέμα είναι να δημιουργηθεί πρόσβαση χωρίς καθυστερήσεις σε ένα στενοφόρο. Συνδέεται με τα τραπεζοκαθίσματα για τα οποία γίνεται χρόνια συζήτηση. Απλά θέλω να σημειώσω, πριν πάμε στα τραπεζοκαθίσματα, θέλω να σημειώσω ότι το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό και πολύ οξύ, το οποίο προφανώς η αδράνεια των προηγούμενων χρόνων σε συνδυασμό με τα έργα που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο. Τι κάναμε όμως εμείς για το θέμα του κυκλοφοριακού, έτσι? Κάναμε κάτι απλό. Τοποθετήσαμε οριοδείκτες, τις κορίνες. Είναι ένα σημείο στις πόλεις, σε κάποια σημεία, τα οποία δώσαν μια ανάσα. Ταυτόχρονα, επειδή σύμφυτο με το θέμα του κυκλοφοριακού είναι και το θέμα της στάθμευσης. Εκεί λοιπόν τι κάναμε. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με τη ΔΥΠΑ, εξασφαλίσαμε τη διαχείριση εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων δύο ακινήτων, τα οποία είναι στις παρυφές του κέντρου, πολύ κοντά στο κέντρο. Το ένα είναι στην Ρώμη Πολυτεχνείου και Καρδίτσης, στο γνωστό κτηνιατρίο, το οποίο το διαχειριζόταν η Περιφέρεια, και το άλλο ακίνητο είναι στην οδό Τσιόγκα, πρώην Καλυθέας, το οποίο ανήκει στη ΔΥΠΑ. Εξασφαλίσαμε λοιπόν τη διαχείριση αυτών των δύο ακινήτων για να γίνει χώρος στάθμευσης. Ταυτόχρονα προχωρούμε στον εξορθολογισμό της χρήσης υφιστάμενων οικοπαίδων. Όπως πια? Είναι το οικόπεδο που είναι στην οδό Καλυθέας πριν. Γι' αυτό το οικόπεδο, επειδή είχαμε αναγγείλει από δύο μέρες πριν, με πήραν χθες τηλέφωνο και μου λένε: ένα γραφείο τελετών έχει εκεί μόνιμα τις νεκροφόρες. Ακριβώς, αυτό λέμε εξορθολογισμός. Υπάρχουν εγκαταλελειμμένα. Υπάρχουν τα εγκαταλελειμμένα που άλλος έχει παραδώσει τις πινακίδες, αλλά σωστά. Δεν το πήγε για οριστική διαγραφή για να το καταστρέψει. Ή που πλημμύρισε το αυτοκίνητό του και πήγε, το παράτησε εκεί. Έχουν απόλυτο αυτό δίκιο. Που είναι 150 θέσεων, οι πραγματικές θέσεις μπορεί να είναι 20-30. Αυτό λοιπόν λέμε ότι θα γίνει εξ υπαρχής μια καινούργια διαχείριση. Θα πρέπει να αδειάσει αυτό το πάρκι, να γίνουν οι χαράξεις των οδών, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο θα μένει το αυτοκίνητο δωρεάν μέσα. Θα το κάνετε αυτό σε συνεργασία με την Τροχέα, για παράδειγμα? Όχι, όχι, αυτό είναι στο κάτι τι φεύγει. Αυτό προφανώς θα χρειαστεί και η σύνδρομη της Τροχέας για να φύγουν εγκαταλελειμμένα οχήματα. Μα τον τρόπο όμως αυτό, σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη στάθμευση, η οποία είναι
να λειτουργήσει. Μένουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες και θα πρέπει να διευθετηθούν αυτές, να ενημερωθεί πρώτα απ' όλα ο κόσμος. Και κυρίως μια σημαντική παράμετρος ελεγχόμενης στάθμευσης είναι να εξασφαλίσουμε δωρεάν στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους, να εξασφαλίσουμε πρόνοια για τους κατοίκους της πόλης που είναι εργαζόμενοι στο κέντρο. Όλα αυτά είναι ένα μέρος μιας συνολικής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου ή να ενισχύσετε τις αστικές συγκοινωνίες. Αυτό είναι δηλαδή το δεύτερο κομμάτι. Να μετακινείτε με την αστική συγκοινωνία. Γιατί το κέντρο έχει ελάχιστες θέσεις πια. Προφανώς, ενώ με τις τόσες πεζοδρομήσεις. Προφανώς για να αντιμετωπιστεί το θέμα της στάθμευσης θα πρέπει οι πολίτες να υιοθετήσουν και μια άλλη συμπεριφορά. Να αλλάξουν κάποιες συνήθειες ενδεχομένως. Πράγμα το οποίο θέλει χρόνο να γίνει και προφανώς θέλει διάθεση για να αλλάξει αυτό. Για παράδειγμα, ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης είναι τα 75 ηλεκτρικά ποδήλατα που δόθηκαν προς χρήση στους Λαρισαίους για να μπορέσουν να κάνουν μετακινήσεις. Σας πληροφορώ. Μα είναι και επίπεδη πολύ Λαρισαίους. Ακριβώς. Δηλαδή είναι υπέροχο να έχεις το ποδήλατο στην Λαρισαίους. Μα ούτως ή άλλως. Με καλό καιρό τις περισσότερες μέρες. Στα πλαίσια του ΣΒΑΚ προβλέπονται σύγχρονοι ποδηλατόδρομοι. Προβλέπεται να γίνει η χρήση αυτών. Το επόμενο διάστημα θα δοθούν και συμβατικά ποδήλατα. Λειτουργούμε μαγικά ραβδάκια, κύριε Πολύζο, δεν υπάρχουν. Ούτε μπορούν να δοθούν λύσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Λοιπόν, ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά γρήγορα, υπάρχει διάθεση. Βέβαια, λένε τώρα, όση ώρα συζητούμε εμείς, μου λένε για την φυσική παρουσία, λέτε, της δημοτικής αστυνομίας. Ναι, ότι δεν τους βλέπουν. Παλιά τους βλέπαμε, λέει, τους δημοτικούς αστυνομικούς. Οι δημοτικοί αστυνομικοί που είναι. Αυτή τη στιγμή είναι 12 αστυνομικοί που βγαίνουν έξω. Περιμένουμε βγαίνουν πρωί απόγευμα. Σε τρεις βάρδιες. Βγαίνουν σε τρεις βάρδιες. Δηλαδή, μέχρι τα μεσάνυχτα κάπως. Όχι, μέχρι τις 9. Μέχρι τις 9, εκεί είναι το πρόβλημα. Περιμένουμε 5 δημοτικούς αστυνόμους από το ΟΣΕ που περιμένουν όλοι οι Δήμοι. Ωραία. Λοιπόν, μου λένε ερώτημα. Αυτή η περίφημη συζήτηση που έχει γίνει, δεν έχουμε λεφτά μεν, όπως λέει ο Δήμαρχος, ή δεν έχουμε άνεση, αλλά 215 χιλιάρικα για μελέτες έχουμε ένα Δήμο. Θέλετε να το απαντήσετε συνοπτικά, γιατί το έχετε απαντήσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την έννοια ότι υπήρξε απευθείας ανάθεση σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι το Πανεπιστήμιο το ΕΚΠΑ, ένα από τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης, της χώρας, η οποία είναι καταξιωμένο και διεθνώς. Και αφορούν δύο συμβάσεις, οι οποίες είναι η μία από τη ΔΕΙΑΛ και η άλλη από το Δήμο. Υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις που γίνονται κάθε χρόνο. Και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έκανε πολλές προγραμματικές συμβάσεις. Προφανώς και πρέπει να γίνονται οι προγραμματικές συμβάσεις. Από εκεί και πέρα, το αν το αποτέλεσμα που θα παραχθεί θα είναι προς όφελος της πόλης είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω όμως τον κάθε ενδιαφερόμενο είναι ότι είναι μια εντελώς νόμιμη διαδικασία που έχει σαν σκοπό να βοηθήσει την πόλη. Αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί. Τι ορίζοντες έχουν οι μελέτες για να σας παραδοθούν, δηλαδή έχουμε μία, δύο, τρεις ταχύτητες? Βέβαια, μα δεν είναι το ποσό αυτό, δεν είναι ποσό που θα πρέπει να κατατεθεί εντός του 2024, θα πάει και στο 25 και ενδεχομένως και παραπίσω. Οπότε είναι τεχνητό αυτό το ποσό που αναφέρουν, γιατί αρέσκονται να το αναφέρονται αυτοί που το αναφέρουν. Ναι. Για λόγους στέλνει τώρα ο φίλος που στέλνει αυτό για τις μελέτες και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι επίσης καλό. Ναι, το θαυμαστικό. Πολύ καλό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχουμε ήδη προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων και η ΔΕΙΑΛ. Που θα ανανεωθεί και σε άλλα προφανώς, παιδεία. Προφανώς, κύριε Πολύζο, κάθε πανεπιστήμιο έχει ένα expertise σε κάποιον τομέα. Υπάρχει μια εξειδίκευση. Για παράδειγμα, το βιομεθάνιο που πρόκειται να υλοποιηθεί από τη ΔΕΙΑΛ είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο το οποίο το ξέρουν συγκεκριμένοι πανεπιστημιακοί φορείς. Ναι. Λέει ο... Τώρα δεν θα το διαβάσω, Ντίνο Διαμάντο, όλο αυτό, αλλά στις 14 τις κατέβασε ο ανάδοχος στις μπάρες και όχι ο Δήμαρχος. Έχει ένα χρονικό για τις μπάρες. Παιδιά, έχετε πάθει αμόκ με τον Δήμαρχο. Εδώ τον βλέπετε και ξεσηκώνεστε όλοι. Δεν έχω λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Όχι, όχι. Για καλό το λέω. Ναι. Ότι συγκεντρώνει ενδιαφέρον η παρουσία σας. Κάνατε, εγώ το είδα και σε ένα αυτοτρολάρισμα της πόλης εννοώ, αυτή τη γιορτή καφέ. Έχετε καταλήξει το τι θέλετε να μεταδώσετε ως εικόνα για την σημερινή Λάρισα του 2025, του 26, του 27. Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι γιορτή, είναι και μια αφορμή για παραπάνω κέφι. Θα το πω πολύ απλά, κύριε Πολύζο. Θέλουμε μια πόλη εξωστρεφή. Μια πόλη που χτίζει σχέσεις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, που δεν περιορίζεται στον εαυτό της, δεν αυτοθαυμάζεται, αναπτύσσει τα συντηρητικά της πλεονεκτήματα, δημιουργεί ανάπτυξη, δημιουργεί γεγονότα και μέσα από αυτά ωφελούνται όλοι.
και η πόλη και οι επιχειρήσεις και οι δημότες. Και θέλουμε να κάνουμε τη Λάρισα ένα 12μηνο προορισμό, ένα πόλο έλξης, ένα σημείο αναφοράς. Εσείς μιλάτε και για μια ανάπτυξη που θα έρθει πιο κοντά στα όρια της πόλης, εκεί που είναι τα δικά σας διοικητικά όρια. Γιατί θα πει ο άλλος, εγώ δεν θέλω, ρε παιδιά, μια μίνι βιομηχανική περιοχή. Όχι, δεν εννοώ ότι στα διοικητικά μου όρια. Κοιτάξτε, η βιομηχανική περιοχή καθορίζεται με προεδρικά διατάγματα. Άλλο λέω. Δεν το λέω με την κανονική έννοια, με το πρωτόκολλο, αλλά να έρθουν και κάποιες μονάδες πιο κοντά στην πόλη. Ήδη στη Βόλο, ας πούμε, έχετε μονάδες. Έχουμε μονάδες. Υπάρχουν μονάδες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε την πόλη σημείο αναφοράς, την κάνουμε γνωστή σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Τι κάναμε λοιπόν γι' αυτό? Να έρθουν υπηρεσίες, λέτε. Υπηρεσίες, να έρθουν άνθρωποι, να έρθουν τουρίστες, να γίνει μια πόλη city break, να έρθει και το Σαββατοκύριακο, να αποτελέσει το κέντρο από το οποίο θα φύγει και θα πάει ο άλλος στα Μπελάκια, θα πάει στον Πλαταμόνα, θα πάει στα παράλια του Δήμου Αγιάς, του Δήμου Τεμπών, θα πάει να δει στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Λίμνη Πλαστήρα, σε όλα αυτά τα σημεία. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τη γεωγραφική μας θέση στο κέντρο της χώρας, στο κέντρο της Θεσσαλίας. Η Λάρισα πρέπει να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρέπει να είναι πρωτοπόρα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων μας, με έναν όμορφο σχεδιασμό, ο οποίος υλοποιείται βήμα-βήμα. Κάναμε αυτό που είχαμε πει και προεκλογικά. Δημιουργήσαμε το Λάρισα Coffee Show. Ένα θεσμό που είχε χρόνια να δημιουργηθεί θεσμό στην πόλη. Θα γίνει θεσμός. Θα γίνει θεσμός. Δεν έγινε once και τελειώσαμε. Δεν έγινε μια φορά και θα σταματήσει. Μάλιστα. Και θα το βελτιώσουμε, λοιπόν, και θα το ενισχύσουμε. Είναι βέβαιο ότι όταν πρέπει να χωρέσει σε 45 λεπτά πάρα πολλά πράγματα, θα αδικήσει παιδεία. Θεωρώ ότι είναι αδικημένος ο πολιτισμός που μένει τελευταίος, αλλά δώστε μου με τίτλους και θα κάνουμε μια ξέχωρη κουβέντα για τον πολιτισμό. Mm-hmm. Φέτος θα λειτουργήσει το θέατρο, όπως είναι η δέσμευση και του Υπουργείου, ή θα κάνουμε σκι και θα περάσει και αυτό το καλοκαίρι? Εμείς φέτος εννοώ το καλοκαίρι του 25. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τις αρμοδιότητες του Δήμου Λαρισαίων, έτσι είναι η αρμοδιότητα του Υπουργείου. Είστε επιφυλακτικός στο να απαντήσετε σε αυτό? Είμαι επιφυλακτικός γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το τρέχουμε εμείς για να έχω πιο άμεση ενημέρωση. Θα το θέλατε το να θέλουμε πάρα πολύ. Το θέλουμε πάρα πολύ. Πότε είμαστε σε θα πολλής... δημιουργηθεί πλατεία μπροστά από το θέατρο? Πότε θα μπουν μπουλντόζες? Εκεί λοιπόν υπήρχαν κάποια τεχνικά ζητήματα, και να θυμίσω ότι κάποιοι στο παρελθόν πηγαίναν και βγάζανε φωτογραφίες και βιντεάκια πάνω από τις ταράτσες ότι πέφτει το κτίριο. Πέρασε ένας χρόνος και δεν έγινε τίποτα. Μιλάτε για τον κύριο Καλογιάννη? Όχι, ο κύριος Καλογιάννης δεν ανέβηκε ποτέ σε ταράτσα. Άλλος ήταν. Υποψήφιος δήμαρχος? Υποψήφιος γενικά. Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω το όνομά του. Ποιος είναι, ρε παιδιά? Το ζήτημα, μου, απαντήστε μου. Το ζήτημα είναι ότι έχει ανατεθεί στην υπηρεσία, υπάρχει μια εκκρεμότητα μικρή με δύο ακόμα ιδιοκτησίες από όλες που βρίσκονται εκεί. Πολύ μικρές ιδιοκτησίες, τυπικές λεπτομέρειες που μένουν σε εκκρεμότητα. Άρα μέσα στο 25 ξεκινά. Μέσα στο, και εντός του 24 εκτιμώ ότι θα πέσει το πρώτο κτίριο. Μάλιστα. Είναι μια και υποχρέωσή μας που πρέπει να γίνει και στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο έχει χορηγήσει αυτό. Και νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση πολύ σύντομα να κάνουμε την έναρξη των εργασιών αυτών. Ταυτόχρονα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πολιτισμός, κύριε Πολύζο, δεν έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δεν ανήκει στον Πολύζο, στον Μαμάκο, στον οποιονδήποτε. Ανήκει σε όλους τους πολίτες, σε όλη την πόλη. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και της εξωστρέφειας, θέλαμε τις υφιστάμενες δομές πολιτισμού να τις αναβαθμίσουμε. Για το σκοπό αυτό, παράδειγμα, στο Θεσσαλικό Θέατρο επιλέξαμε ένα νέο παιδί ως καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Ορέστη Ντοντάτσι. Επιλέξαμε έναν Λαρισαίο, έναν άνθρωπο της τέχνης, τον Λάκη τον Λαζόπουλο, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους και για την αγάπη που τρέφει για την πόλη και για το Θεσσαλικό Θέατρο. Μα το είχε πρωτοπεί σε μια συνέντευξη του περασμένου χειμώνα ο Λάκης ο Λαζόπουλος σε εμάς, που είχαμε κάνει, ότι θέλει να το κάνει. Προφανώς δεν μπορούσε ο Λάκης να είναι καλύτερο. Προφανώς έχει υποχρεώσει να αφήσει όλα τα άλλα που θέλουμε κάνει. Συμμετοχή σε μεγάλα τέλος φεστιβάλ. Τέλος Οκτωβρίου ξεκινάει η τηλεοπτική του εκπομπή του Αλτσαντήρη. Μικρή παρένθεση. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε μεγάλα αλλά φεστιβάλ. Βρήκατε έναν τρόπο συνεισφέρει ακριβώς. Και ο Λάκης. Με μεγάλο έτσι, στόχο να συμμετέχουμε σε μεγάλα φεστιβάλ με αποκορύφωμα το φεστιβάλ στην Επίδαυρο. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Διαμάντος μου λέει: εγώ ήμουν αυτός που έλεγε για την κατεδάφιση. Μπορούσα να πέσει στο τριώροφο, έχει άδεια κατεδάφιση. Καταλαβαίνω όμως ότι μεσολάβησαν πλημμύρες, εκλογές και όλα αυτά. Μιλάει για το κτίριο Καφετσούλη. Λοιπόν. Τον αδικήσαμε τον πολιτισμό και άλλα παιδεία δεν βάλαμε στην συζήτηση. Και θέλω να σημειώσω, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτό, επειδή δεν έχουμε χρόνο, ότι η πινακοθήκη μας, η δημοτική πινακοθήκη Μουσείου ΓΙ Κατσίγρα, είναι ένα από τα σημαντικότερα κύτταρα πολιτισμού
στη Λάρισα εννοείται, αλλά και στην Ελλάδα. Είναι νομίζω η δεύτερη καλύτερη πινακοθήκη μετά την Εθνική Πινακοθήκη. Έχει εξαιρετική έκθεση για το Φιλόλαο. Είναι η έκθεση του Φιλόλαου που είναι σε εξέλιξη. Εγώ περιμένω τον φίλο μας τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου να έρθει να κάνουμε γύρισμα εκεί. Συνεισφέρει πολύ και ο Χρήστος. Παρότι είναι φίλος, βοηθάει, τεντώνεται στα Τύρανα που είναι ο Χρήστος, στην πρώτη ευκαιρία που θα έρθει θα πετάξει μια ιδέα στον Μαμάκο, στον Κουρέτα, στους πόλους εξουσίας και πράγματα γίνονται. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πολύζο. Με τον κύριο Κουρέτα πώς θα πάτε? Καταλαβαίνω πολύ καλά. Είναι εξαιρετική η συνεργασία μας με την περιφέρεια και με τον κύριο Κουρέτα. Είναι πολύ καλή η συγκυρία να υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το δίδυμο και το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα στη Λάρισα, γιατί είπατε πριν για το σχεδιασμό, θα υλοποιηθούν έργα της τάξης του 45 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η επόμενη προγραμματική περίοδος του ΣΒΑ. Αυτά και τον πολιτισμό δεσμεύομαι ότι θα τα κάνουμε με περπατητό βήμα μέσα στην πόλη. Να μην αδικήσουμε, αυτή τη στιγμή φιλοξενείται στην πινακοθήκη μας, εκτός από την έκθεση του Φιλόλαου, και η Μπιενάλε των Αρχιτεκτών. Βεβαίως. Επίσης πολύ σημαντική. Βεβαίως να το πούμε. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι και για λογαριασμό των τηλεθεατών αν μείναν πράγματα εκτός. Για τον εσωτερικό δακτύλιο δεν το έβαλα. Λυπάμαι, φίλε μου. Αλλά θέλει ανάλυση, οπότε δεν υπάρχει ο χρόνος. Το κρατώ. Ήταν να μην κάνουμε την αρχή. Θα ξαναβρεθούμε σύντομα και υπόσχομαι να το κάνουμε ζωντανά μέσα στην πόλη. Καμία αντίρρηση. Έτσι, την επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.